Με ανοιχτά τέσσερα μέτωπα στο νέο φορολογικό ανανέωσαν το ραντεβού τους για την Τετάρτη το Οικονομικό Επιτελείο και εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟ και της Δημοκρατικής Αριστεράς, καθώς υπάρχουν ενστάσεις για τη φορολογική μεταχείριση των παιδιών, των νέων ελευθέρων επαγγελματιών, των αγροτών αλλά και των απαλλαγών που αφορούν στην πρώτη κατοικία. Η εντονότερη διαφωνία και των τριών κομμάτων αφορά στη σχεδιαζόμενη κατάργηση των φορολογίων των παιδιών, η οποία, όπως επεσήμαναν στον Γιάννη Στουρνάρα, θα φέρει μεγάλες επιβαρύνσεις ακόμα και μετά από την καταβολή του νέου οικογενειακού επιδόματος, ειδικά στους τρίτεκνους και στους πολυτεκνούς. Σε συνέντευξή του Έθνος Κυριακής, ο Γιάννης Στουρνάρας, που δηλώνει βέβαιος ότι στις 13 Δεκεμβρίου θα ληφθεί απόφαση για την εκταμείευση της δόσης, σημειώνει ότι στόχος είναι μια κοινά αποδεκτή λύση και στο πεδίο του φορολογικού. Το φορολογικό νομοσχέδιο έχει σταλεί στους κυβερνητικούς εταίρους για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων. Σε πνεύμα καλής συνεργασίας, θα επιδιώξουμε από κοινού να καταλήξουμε σε προτάσεις ρεαλιστικές, αλλά και ταυτόχρονα με το λιγότερο κοινωνικό κόστος. Σύμφωνα με τις προτάσεις που τέθηκαν επιτάπητος, θα μπορούσε να προβλεφθεί η προσάυξη 5% για κάθε παιδί στην έκπτωση φόρου των 1.950 ευρώ που θα αντικαταστήσει το γενικό αφορολόγητο ή αύξηση των νέων οικογενειακών επιδομάτων για τρίτεκνους πολυτεκνούς. Δίνουμε τα πάντα γι' αυτό, η Νέα Δημοκρατία και τα τρία κόμματα και η Δημάρ και το ΠΑΣΟΚ συνενούν σε αυτό, στο να προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε μια πολιτική έκπτωση φόρου αναλογικά, ανάλογα με τα παιδιά που έχει κάθε οικογένεια, και σε συνδυασμό με τα εισοδήματα, σε ένα ικανό ποσοστό εισοδημάτων, και ταυτόχρονα να συνδυαστεί αυτό με την επιδοματική πολιτική, ούτως ώστε, αν είναι δυνατόν, να μην είναι πιο επαχθές το νέο καθεστώς από αυτό που προϋπήρχε. Δεν μπορεί σε συνθήκες τρομακτικής συμπίεσης να τιμωρείται η ελληνική οικογένεια. Το φορολογικό δεν το αντέχει η ελληνική κοινωνία, δεν μπορεί να περάσει. Όχι μόνο από την πλευρά της Δημοκρατικής Αριστεράς, αλλά και των άλλων δύο κομμάτων, οι εκπρόσωποι έθεσαν και αυτοί από την πλευρά τους το ζήτημα αυτό, να δούμε ένα άλλο τρόπο, έτσι ώστε τουλάχιστον να μην σιγούν, ας πούμε, σε σχέση με ό,τι γίνονταν προηγουμένως. Mm-hmm. Να κρατήσουμε ένα στοιχείο. Το άλλο ανοιχτό μέτωπο αφορά στη φορολόγηση των νέων ελευθερών επαγγελματιών, για τους οποίους προτάθηκε είτε να φορολογούνται για κάποια χρόνια από την έναρξη εργασιών ως μισθωτοί, είτε να φορολογούνται με το μισό φόρο της νέας κλίμακας επαγγελματιών. Για τους αγρότες που θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με 13%, προτάθηκε να εξαιρεθούν από την τήρηση βιβλίων όσοι έχουν τζίρο 30.000 ευρώ. Ενστάσεις υπάρχουν και για τη φορολογική μεταχείριση των τόκων στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας, για τους οποίους προτάθηκε να μην καταργηθεί πλήρως η φόρο απαλλαγή του 10%. Αποτέλεσμα, φαίνεται ότι είχαν αντιρρήσει για την αύξηση προκαταβολής φόρου από το 55% στο 80% σε ομόρυθμες ετερόρυθμες εταιρείες, καθώς όπως όλα δείχνουν, η διάταξη θα αποσυρθεί. Στην περίπτωση που Υπουργοί Οικονομικών και κόμματα δεν καταφέρουν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους, τότε οι αποφάσεις θα ληφθούν σε επίπεδο αρχηγών. Ούτως ή άλλως, στις 11 του μήνα στη Βουλή θα κατατεθούν μόνο οι φορολογικές διατάξεις που έχουν άμεσο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, όπως η νέα φορολογική κλίμακα και οι νέοι συντελεστές για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Όσον αφορά δε στην παρακράτηση φόρου, όπως διευκρίνησε αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών, θα γίνεται με βάση τη νέα κλίμακα, αφού συνυπολογίζεται όμως και η έκπτωση φόρου των 1.950 ευρώ. Καθώς σε διαφορετική περίπτωση, ακόμα και εκείνοι που θα έχουν μειωμένο φόρο το 2014 θα επιβαρύνονταν με δυσθεώρητες κρατήσεις το 2013. Εν τω μεταξύ, ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης προανήγγειλε την καταβολή ειδικού επιδόματος 1.000 ευρώ σε ειδικές κατηγορίες αγροτών στις αρχές του επόμενου έτους. Μπορούμε να δώσουμε ένα επίδομα ύψους περίπου 1.000 ευρώ σε σχεδόν 5.000 οικογένειες αγροτών και κτηνοτρόφων, πολύτεκνες οικογένειες αγροτών και κτηνοτρόφων.